Επειδή όμως ξεκίνησε ο νέος μήνας, ο μήνας Φεβρουάριος, γενέθλιος μήνας για πολλά ζώδια που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, για πολύ κόσμο μάλλον, στον υδροχό. Θα δούμε και στη μετάβαση για τους ιχθύς. Στην πραγματικότητα όμως οι υδροχόοι έχουν την τιμητική τους στον μήνα Φεβρουάριο. Μιας και ξεκίνησε ο νέος μήνας, πάμε να δούμε τι προβλέπει για τα 12 ζώδια με τον κύριο Γιώργο Σπακιανάκη, τον αστρολόγο της εκπομπής μας, να έχει έρθει με πολλά και ευχάριστα νέα να μας μεταφέρει. Θέλω να πιστεύω. Καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Πραγματικά ευχάριστα νέα θα μεταφέρουμε. Έχουμε μπει στο χειμερινό μήνα κατ' εξοχήν το Φεβρουάριο, αλλά σε ένα μήνα που ευνοεί τα αέρινα ζώδια. Άρα λοιπόν, οι δίδυμοι, οι ζυγοί και οι υδροχόοι έχουν πρωτίστως την τιμητική τους. Μπορούν να πετύχουν πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε μόνο μία προσοχή να επισημάνουμε γενικότερα στο μήνα επάνω, τις 9 του μήνα που γίνεται αυτή η Πανσέλινος, που τη θεωρώ ότι θα είναι λίγο επεισοδιακή η Πανσέλινος. Να σας εξηγήσω σύντομα γιατί θα ανεβάσει πάρα πολύ τα συναισθήματά μας προς τα πάνω και σε συνδυασμό με κάποιους άλλους πλανήτες θα βγάζει ένα θάρρος που μπορεί να μετατραπεί σε θράσος αν δεν προσέξουμε. Mm-hmm. Και επίσης βγάζει μία τολμή στους ανθρώπους που αυτοί που ήταν δειλοί άνθρωποι, δηλαδή κάπως μαζεμένοι, δεν ήθελαν να κάνουν ένα πρώτο βήμα, τους κάνει τολμηρούς και τους λέει ξεκινήστε, κάντε το πρώτο βήμα. Αυτό είναι καλό από τη μία μεριά. Θα δώσω μία συμβουλή όμως σε αυτούς που θέλουν να κάνουν επενδύσεις επιχειρηματικές, να αποφύγουν την 9 του μήνα ημέρα Πανσελίνου και την 10η, καλό θα είναι να προσέχουν και να αναβάλουν αυτές τις εμπορικές δραστηριότητες, διότι αυτή η σελήνη εκεί ακριβώς μπορεί να τους δημιουργήσει τεράστια οικονομικά προβλήματα και πολλές φορές να χάσουν από αυτό που λέμε στην επένδυσή μου επάνω. Πήγα να κάνω μία κίνηση και έχασα. Και μου στήγησε. Ο αναβρασμός αυτός, όπως καταλαβαίνουμε, θα επηρεάσει πολλά διαφορετικά πεδία της ζωής μας. Οπότε ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και κυρίως ας αποφύγουμε αυτό το διήμερο, εν πάση περιπτώσει. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως από τον Κριό. Και σίγουρα σήμερα θα ήθελα και να μας κάνετε κάποια σχόλια, διευκρινήσεις ενδεχομένως που θέλετε να επισημάνετε, με το τι να προσέχουμε γενικότερα πέρα από την ημερομηνία αυτή. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε με τον Κριό και να τους πούμε ότι θα τους χαρίσει αυτός ο μήνας μια εξαιρετική ζωντάνια, όπως έχω ονομάσει, δηλαδή μια δραστηριότητα να μπορούν σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής τους να ανταπεξέλθουν, να κάνουν νέα σχέδια, να προχωρήσουν τολμηρά. Είναι ούτως ή άλλως τολμηροί, αν θέλετε, οι Κρύοι. Εμείς τους λέμε εντάξει, τώρα ένα παραπάνω. Βλέπετε, ο Άρης, ο κυβερνήτης πλανήτης, τους βρίσκεται ακριβώς σε τρίγωνο αυτή τη στιγμή με το δικό του ζώδιο, που σημαίνει ότι έχουν τις καλύτερες δυνατότητες, προοπτικές, να πετύχουν πράγματα τώρα. Mm-hmm. Και τους λέμε, ελάτε, βγάλτε δραστηριότητα, τρέξτε, πάρτε πρωτοβουλίες, κάντε κινήσεις απέναντι είτε σημαντικές, επαγγελματικές, φιλικές, ό,τι είναι αυτό που σας ενδιαφέρει. Θα πετύχετε. Είναι ένας μήνας ζωντάνιας, θα έχουν πολλή υγεία. Αρκετοί θα έλεγα, οι δραστηριότητες τους λοιπόν θα έχουν μια άνοδο ακριβώς και αυτή η εξαιρετική δύναμη που θα παρουσιάσουν αυτό το μήνα, οι Κρύοι, μπορεί να τους φέρει εξαιρετικά κέρδη και επιτυχίες. Μάλιστα. Πάμε για τους Σταύρους, να τους πούμε ότι θα μείνουν ικανοποιημένοι αυτό το μήνα οι Ταύροι. Γενικότερα, έτσι λέει το σκηνικό γύρω από το πλανήτες που διαμορφώνεται. Τους λέει πού θα μείνετε ικανοποιημένοι. Περισσότερο θα σας ευνοήσω λέει στα επαγγελματικά σας θέματα. Καλά είναι τα επαγγελματικά να ευνοούνται. Πολύ καλό αυτό το κομμάτι. Γιατί ξέρετε όταν ευνοηθούμε στα επαγγελματικά μας και λύσουμε αυτό το κομμάτι ή προβλήματα από αυτό το μέρος της ζωής μας, τον τομέα της ζωής μας, τότε έρχεται και εκείνο το αισθηματικό μετά και συμπληρώνεται από μόνο το αν θέλετε, διότι δεν υπάρχει κάτι να μας απασχολεί επαγγελματικό ή να κάνει οικονομική αφέμαξη και να μας δημιουργεί προβλήματα, εντάσεις και τριβές με τον σύντροφο ή με τη σχέση μας. Έτσι είναι. Λοιπόν, θα υπάρχει μια ικανοποίηση στους Σταύρους, τους λέμε εμείς προχωρήστε, ενδεχόμενα να βρείτε και εκείνη την ικανοποίηση στον αισθηματικό τομέα σας που είστε μόνοι, τολμήστε. Κάντε την πρόταση που θέλετε στο πρόσωπο που σας ενδιαφέρει και εμείς λέμε ότι θα ικανοποιηθείτε. Πάμε τώρα στο πρώτο ζώδιο που είναι πρωτίστως ευνοημένο, να το πούμε έτσι, αυτό το μήνα, δίδυμη. Του αέρα. Του αέρα, ακριβώς. Εδώ λοιπόν θα τους έλεγα, οι δίδυμοι είναι πάρα πολύ επικοινωνιακοί άνθρωποι, το έχουν πει και άλλη φορά. Θα τους λέγαμε, χρησιμοποιήστε αυτή τη δύναμη της επικοινωνίας. Ελάτε στο φιλικό σας περιγύρω, ελάτε να γνωρίσετε νέους ανθρώπους, αφήστε προβλήματα που δεν λύνονται λίγο πίσω τώρα
κοιτάξτε τι καινούριο μπορείτε να κάνετε, πώς μπορείτε να δείτε ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από μια άλλη οπτική γωνία και έτσι μόνο θα πετύχετε την επίλυσή του. Αν επιμένετε στους παλαιούς τρόπους και μεθόδους που είχατε, θα τους λέγαμε μάλλον θα δημιουργηθούν πάρα πολλά εμπόδια και δεν θα είναι καλύτερο για σας. Ελιγμούς λοιπόν και σίγουρα διαφορετικό τρόπο σκέψης και εκτίμησης των πραγμάτων. Ελιγμούς όπως είπατε και είναι το κατάλληλο ζώδιο για να κάνει τους πολλούς και καλούς ελιγμούς. Έχει την ευελιξία και του γραπτού αλλά και του προφορικού λόγου. Είναι η δίδυμη ταλαντούχα και χαρισματικά πλάσματα. Ακριβώς. Μην γελιόμαστε. Δεν και τυχαίο που είναι πάρα πολύ εκπαιδευτική πάνω στους δίδυμους. Ή και δημοσιογράφοι. Και δημοσιογράφοι, αλλά και άτομα που σχετίζονται με το marketing. Ακριβώς. Βέβαια. Πάμε στους καρκίνους. Εδώ θα τους λέγαμε θα υπάρξει μια αμφισβήτηση. Αμφισβήτηση στα επαγγελματικά σας θέματα, αμφισβήτηση στις ικανότητές σας, αμφισβήτηση στον αισθηματικό σας τομέα. Εμείς θα τους λέγαμε μείνετε ψυχραίμοι αυτό το μήνα, μην κάνετε καμία κίνηση, περιμένετε, θα εξαντληθεί αυτό το 15ήμερο το πρώτο, το 15ήμερο το πρώτο, μην κάνετε σημαντικές κινήσεις γύρω από την Πανσέλινο, πριν λίγο της Πανσελίνου και μετά λίγο της Πανσελίνου, διότι μπορεί αυτές οι κινήσεις να είναι μοιραίες και να καταλήξει να κοστίσει αυτή η κίνηση που θα κάνουμε για το επόμενο εξάμηνο. Οπότε τους λέμε εμείς, όχι, προσεκτικά στα επαγγελματικά σας, προσεκτικά στα αισθηματικά σας θέματα και επίσης με ανθρώπους που για πρώτη φορά έρχεστε σε επαφή και τους γνωρίζετε, να προσέχετε γιατί μπορεί να γίνει μια αμφισβήτηση της πρώτης εικόνας που δημιουργήσατε. Να είναι πιο επιφυλακτική μας λέτε η καρκίνη γενικότερα. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Πάμε στους λέοντες. Θα τους έλεγα διπλωματία, την έχουνε. Θα τους έλεγα ανταπόκριση. Να τη δώσουν την ανταπόκρισή τους σε κάποιους ανθρώπους, να γίνουν πιο διπλωματικοί, να γίνουν με μεγαλύτερους ελιγμούς αυτή τη φορά, να μην θέλουν να περάσει το δικό τους οι λέοντες και να είναι σίγουροι αυτό το οποίο έχουν στοχεύσει και δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να πραγματοποιηθεί, μετά το 15ήμερο αυτού του μήνα θα αρχίσει να πραγματοποιείται έτσι που να τους δώσει πολλές επιτυχίες στα αισθηματικά τους θέματα αλλά και στα επαγγελματικά τους επάνω. Οι λέοντες από πέρυσι αν έχετε παρατηρήσει λίγο βάλλονται. Και βάλλονται αλλά και σιγά σιγά αρχίζουν και γίνονται λίγο πιο διαλλακτικοί. Ναι. Και διαλέκτικοι βέβαια, γιατί συνήθως αποφασίζουν, διατάζουν, έτσι είναι πιο, τουλάχιστον οι γυναίκες, οι λιονταρίνες που γνωρίζω. Νομίζω ότι έχουν με την καλή έννοια αναθεωρήσει αρκετά πράγματα. Να σας πω, σωστά κάνατε την παρατήρηση. Αρχίζουν και μεταβάλλονται, γι' αυτό είπα από πέρυσι, αν παρατηρήσατε, έχουμε μία τάση που να μην στοχεύουν κανονικά, να μην επιτυγχάνουν τέλος πάντων κάποιες επιδιώξεις τους. Αυτό τους τροποποιεί τον χαρακτήρα. Τους κάνει πιο μαλακούς, αν θέλετε, ή τους κάνει πιο διπλωματικούς. Και πιο προσιτούς τους κάνει, κύριε Γιώργο. Ναι. Βγάζουν εκείνη την ασπίδα που έχουν μπροστά τους κάποιες φορές οι λέοντες και δείχνουν υπέρμετρο εγωισμό στους άλλους, ενώ στην ουσία δεν είναι τόσο πολύ εγωιστές που χαρακτηρίζονται. Όμως δεν ξέρω για ποιο λόγο τραβάνε αυτή την ασπίδα μπροστά τους και βάζουν εκείνη την ταμπέλα του εγωισμού, ας πούμε, μια έπαρση. Καταλάβατε, ίσως γιατί θέλουν να αντιμετωπίζονται με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο και ενεργούν με αυτή την τακτική. Ναι. Πάμε, διπλωματία λοιπόν στους λέοντες, είπαμε και θα επιτύχουν κάποια πράγματα τα οποία θα είναι σημαντικά για αυτούς και για το επόμενο εξάμηνο της ζωής τους. Είναι πάρα πολύ το διάστημα που θα μπορούν να επιτύχουν δηλαδή κάποιες επιδιώξεις τους, αλλιώς θα πάνε πίσω, θα έχουν εμπόδια, θα έχουν καθυστερήσεις που δεν είναι το καλύτερο. Πάμε στους παρθένους. Εδώ θα τους λέγαμε, σας κυνηγούν οι πάντες. Πολύς ανταγωνισμός. Γιατί σας κυνηγούν? Είδατε κανένα δέντρο που να είναι ξερό και να το πετροβολούν? Όχι. Πάντοτε πετροβολούμε τα καρποφόρα δέντρα. Άρα λοιπόν έχετε καρπούς. Άρα λοιπόν έχετε ιδέες. Άρα λοιπόν υπάρχει ανταγωνισμός. Άρα ενοχλείτε. Άρα ενοχλείτε. Είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, τους λέμε, επειδή είστε ανταγωνιστικοί αυτή τη στιγμή με τις πολλές και καλές ιδέες που έχετε, θα πρέπει να είστε και πολύ μεγάλοι διπλωμάτες για να περάσετε αυτή την περίοδο, τη γενικότερη, που θα δεχτείτε βέλη από τρίτους. Τώρα εδώ τα βέλη μπορεί να έρθουν και από τον οικογενειακό χώρο, προσέξτε, μπορεί να έρθουν και από τον φιλικό, που αυτό πιστεύω εγώ περισσότερο, θα έρθουν από τον φιλικό ή και από τον επαγγελματικό, γιατί θα είναι παραγωγικοί
Και ξέρετε, κάπως θα δημιουργούν εκείνο που λέμε αντιπαλότητα στους συναδέλφους. Α, γιατί εσύ, για να διακριθείς εσύ και ποιος είσαι εσύ, καταλαβαίνετε τα ερωτηματικά που γεννώνται αμέσως, άρα αρχίζει ένα πολεμικό κλίμα. Και τους λέμε εμείς, με ηρεμία, με ψυχραιμία, με διπλωματία, προσπεράστε το μήνα, βγάλετε τις ιδέες σας, μη φοβηθείτε και παράγετε το έργο το οποίο συνεχίζεται να παράγεται πάντοτε με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Η Παρθένη είναι πολύ εργατική, πολύ μεθοδική, πολύ της τάξης άνθρωποι, οργανωτική. Για χαρά στις δημόσιες υπηρεσίες, αν μπορούσαμε να έχουμε μέσα πολλούς Παρθένους. Τι να πω, αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Βέβαια, είναι το πιο τακτικό, το πιο, να το πω, μεθοδικό ζώδιο. Ναι, πολύ. Και πρακτικοί άνθρωποι, γρήγορα δίνουν λύσεις. Θεωρούσα ότι εγώ γύρινε πιο πολύ έτσι τέτοια πλάσματα. Της οργάνωσης, της τάξης, της μεθοδικότητας. Οι Παρθένοι. Τους έχω, νομίζω, παρεξηγήσει λίγο τους Παρθένους τελικά. Οι Παρθένοι, προσέξτε, μπορούν να βρουν στο σπίτι τους ένα αντικείμενο, προσέξτε, με κλειστά φώτα. Αλήθεια. Να ξέρουν πού θα σου πούνε, πήγαινε εκεί, ναι, θα είναι στο τάδε σιρτάρι, δεξιά στη γωνία, στο βάθος θα βρεις αυτό. Τελείωσα. Μάλιστα. Είναι τόσο ταξική. Χαρτογράφηση απόλυτη του χώρου. Ακριβώς. Μπράβο τους. Πάμε στους ζυγούς. Να, φτάσαμε λοιπόν στο δεύτερο ζώδιο που είναι από τα ευνοημένα. Τους λέμε λοιπόν στους ζυγούς, μια εξαιρετική ευκαιρία θα σας παρουσιαστεί αυτό το μήνα. Ελάτε να την αρδάξετε. Έχουμε επαγγελματική, μπορεί να είναι πολύ ωραία η πρόταση, λοιπόν, δεχτείτε και προχωρήστε. Μπορεί να είναι συνεταιρισμός. Ωραία, δεχτείτε το, προχωρήστε. Αν είναι μια πρόταση αισθηματική, δεν θα σας λέγαμε όχι και είστε ελεύθεροι, ελεύθερος ελεύθεροι, προχωρήστε, εξετάστε την πρόταση και δεσμευτείτε. Θα σας βγει σε καλό. Είναι λοιπόν ένας πολύ καλός μήνας για τους ζυγούς. Πάμε για τους Σκορπιούς. Εδώ οι Σκορπιοί ξεκινάει μια βαθιά ψυχολογική, θα το έλεγα, αλλαγή. Οι ίδιοι από μέσα στον εσωτερικό τους εαυτό αρχίζουν να αναστατώνονται, να μεταβάλλονται και να βλέπουν ότι είναι ανάγκη να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Α, τέτοια αναστάτωση! Γιατί έτσι που μας το είπατε, κύριε Γιώργο, λίγο το μυαλό μας μπερδεύτηκε. Όχι. Αναστάτωση για καλό, λοιπόν, αναμόχλευση. Αναμόχλευση, ακριβώς. Έρχεται λοιπόν στην επιφάνεια αυτή όλη η αναμόχλευση, όπως είπατε, για να διαμορφώσει μια νέα κατάσταση και να προχωρήσει. Αυτοί που δεν θέλουν να κάνουν τις λεγόμενες αλλαγές, να το πω έτσι, και θέλουν να παραμείνουν στην παλιά τους τακτική, θα τους έλεγα μάλλον λάθος ακολουθούν μονοπάτι. Θα δουν πολλά εμπόδια μπροστά τους. Αυτοί που θα τολμήσουν όμως να κάνουν τις αλλαγές, θα τους έλεγα νέες ευκαιρίες στον αισθηματικό, στον οικονομικό και στον εμπορικό τομέα. Ξεκινήστε λοιπόν για τις αλλαγές. Για όλη αυτή την αλλαγή τη ριζική που σας γίνεται στον εαυτό σας. Αντιμετωπίστε αλλιώς τους ανθρώπους. Mm-hmm. Αντιμετωπίστε αλλιώς τα θέματα. Εγκαταλείψτε κάποια που δεν πήγαν καλά και γεννήστε νέα θέματα. Μη βαϊτώνετε, μην μένετε εκεί, μην μένετε στάσιμο βασικά. Πάμε στους τοξότες. Αντιμετωπίστε το όποιο πρόβλημα ή το κάθε πρόβλημα που μπορεί να παρουσιαστεί σε αυτό το μήνα μέσα. Οι τοξότες έχουν αυτή τη στιγμή μέσα στο ζώδιό τους διερχόμενο τον Άρη. Ο Άρης είναι ένας πλανήτης που δίνει πολλή ενέργεια. Άρα θα νιώθουν μια φοβερή ενεργητικότητα, θα τρέχουν παντού να προλάβουν κάποια πράγματα, θα γίνονται απαιτητικοί, θα γίνονται πολλές φορές εριστικοί. Το θέλω τώρα, αυτή τη στιγμή. Ναι, τώρα, κάνε μου το αυτό. Και δίκιο να έχουν, ναι, και ο τρόπος κακός. Ο τρόπος όμως που θα το ζητήσουν μπορεί να χάσει εκείνο που λέμε το δίκιο του, το κάθε άτομο, ναι, και να βρεθεί σε μειονεκτική θέση. Τους λέμε εμείς, διπλωματία. Όμορφα. Αλλάξτε τον τρόπο. Βρείτε ένα άλλο τρόπο που θα ζητήσετε κάποια πράγματα και να είστε σίγουροι ότι μπορείτε να πετύχετε στον αισθηματικό, στον οικονομικό και στον επαγγελματικό σας τομέα. Επειδή υπάρχει μεγάλη ένταση, θα τους λέγαμε προσοχή στην οδήγηση, τοξότες, προσοχή στις παραδομητικές αποφάσεις και μην εμπλέκεστε σε διαμάχες τρίτων. Να μην ανακατεύονται δηλαδή. Θα βγείτε χαμένοι, τους λέμε. Λοιπόν, πάμε στους εγώκερους. Υπάρχει εδώ μια φιλοδοξία που είναι περιραίουσα μορφή, να το πω, από την προηγούμενη χρονιά. Έρχεται και λέει, ναι, έντονη φιλοδοξία σας τώρα, εγώκεροι, θέλετε να κάνετε αυτό, θέλετε να κάνετε το άλλο, καλά το κάνετε, ξεκινήστε νέα πράγματα στον εργασιακό σας χώρο, ό,τι τολμήσετε τώρα θα είναι καλό, ένα νέο ξεκίνημα,
σημείωση, όχι στις 9 είπαμε του μήνα, του Φεβρουαρίου. Ούτε στις 10, νομίζω καλό είναι ούτε να έχουν 10. Γιατί... Άρα λοιπόν να βάλω και μία μέρα πιο μπροστά, αν θέλετε, 8, 9, 10, δεν θέλουμε τέτοιες κινήσεις, μετά μπορούν να κάνουν τις κινήσεις αυτές οι εγώκεροι και να πάνε πάρα πολύ καλά στα επαγγελματικά τους θέματα ή ακόμα και σε μία νέα σχέση που θέλουν να ξεκινήσουν. Εάν είχαν μία σχέση που δεν λειτουργούσε και δεν είχαν βρει τον τρόπο να έρθουν σε επαφή οι εγώκεροι, ενώ θέλαν το άτομο να είναι μαζί τους, εμείς τους λέμε μετά τις 10 του μήνα, κάντε το εγχείρημα, ξεκινήστε, ξαναπείτε μία πρόταση και θα λάβετε θετική απάντηση. Ήρθαμε λοιπόν σιγά σιγά στους συντροφούς, τρίτο ζώδιο που ευνοείται. Για να μείνουμε λίγο παραπάνω στους συντροφούς όμως. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε. Προχωρούμε εδώ και τους λέμε, παράλληλα το επαγγελματικό σας και το αισθηματικό σας, δεν μπορείτε να εγκαταλείψετε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Όμως θέλουμε μια ισορροπία εδώ. Δεν μπορείτε εις βάρος του επαγγελματικού να ενεργείτε με το αισθηματικό σας κομμάτι, αλλά ούτε και αντιστρόφως. Η μεγάλη λοιπόν επιδεξιότητα των υδροχώων είναι πώς θα βρουν την ισορροπία αυτό το μήνα και πώς θα αρδάξουν τις ευκαιρίες που τις έχουν αυτό το μήνα, θα δοθούν ακόμα και αν δεν τις κυνηγήσουν, θα δοθούν να τις αξιοποιήσουν σωστά έτσι που να τους, λειτουργήσει ένα εξάμηνο ακριβώς μετά, πάρα πολύ θετικά. Σημειώστε το. Ένα εξάμηνο. Φεβρουάριο θα πάμε στο Σεπτέμβριο. Μεγάλη το Σεπτέμβριο ίσχυς. Θα τους λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Σεπτέμβριος είναι ένα κομβικός μήνας, κύριε Γιώργο, από πολλές απόψεις. Προχωρήστε λοιπόν, τους λέμε παράλληλα με ισορροπία και στο επαγγελματικό και στο αισθηματικό σας θέμα. Κλείνομαι με αυτούς τους ηχθείς και τους λέμε. Έτσι μας ξεπετάξατε όμως. Μήνα γενέθλιο έχουμε. Τουλάχιστον πείτε κάτι παραπάνω για τα, μάτια του κόσμου. Λοιπόν, θα έλεγα στους συντροφούς με δεύτερη, αν το θέλετε, συμβουλή για αυτό το μήνα που τρέχει, να προσέξουν τις επικοινωνίες τους, να μην είναι περισσότερο εγωιστικοί από ό,τι πρέπει από τις 9 του μήνα και μετά με τα άλλα άτομα. Να προσέξουν τον περίγυρό τους, γιατί δεν είναι όλοι φίλοι τους, οι φίλες τους, να το πω έτσι. Καλά το λέτε. Γιατί διακρίνω μία ζηλία η οποία είναι, θα το έλεγα, πολύ μεγάλη και αν θέλετε θα κάνω την παρομοίωση, βγαίνει έξω από το κανάτι που κρατάει ο υδροχό και χύνεται αυτή η ζηλία παντού, διασκορπίζεται. Που σημαίνει τους ζηλεύουν πολύ. Ίσως γιατί έχουν μία άνοδο, ίσως γιατί έχουν μία καλή εποχή, αντιμετωπίζουν με αυτοπεποίθηση κάποια θέματα τώρα οι υδροχόοι. Ίσως γιατί έχουν μια ψυχούλα, αν θέλετε, που είναι υπεράνω κάθε κακίας ή οτιδήποτε. Δεν έχουν κακίες οι υδροχόοι. Δεν έχουνε. Δεν έχουνε. Αναλαμβάνουν ένα άλλο κεφάλαιο συζήτησης. Οι υδροχόοι είναι ειρηνιστές. Θέλουμε το καλό όλων. Ναι. Θέλουμε να τους βλέπουμε να χαμογελάνε, να είναι χαρούμε, να τους βοηθάμε και μετά τι καταφέρνουμε. Πρέπει να καταλάβετε ότι δεν μπορείτε να κάνετε όλο τον κόσμο εσείς ευτυχισμένο. Δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε, λέτε. Δεν μπορείτε να τον αλλάξετε. Καλό είναι βέβαια η ιδέα σας, γιατί εξαπλώνονται, είναι παγκόσμιες, είναι ωραίες ιδέες. Να, η ειρήνη, όχι πόλεμος, το ένα το άλλο. Μπράβο. Μεγάλες ιδέες ξεκινάνε από τους υδροχώους. Το ξέρετε. Αλλά σίγουρα δεν αλλάζει αυτός ο κόσμος έτσι τόσο εύκολα. Κλείνω λοιπόν και πάω στους ηχθείς να τους δώσουμε μια ευκαιρία αυτό το μήνα, να τους δώσουν. Πρέπει να έχουν μια ευκαιρία, πρέπει λένε τα άστρα, λοιπόν θα τους δώσουν ευκαιρίες πολλές επαγγελματικά. Να το λοιπόν, να σας αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες. Θα τους δώσουν και μια ευκαιρία για αυτούς που είναι μόνοι και λειτουργούν σαν μοναχικοί άνθρωποι και τους λένε ελάτε, αναθεωρήστε αυτή την άποψη, φέρτε έναν άνθρωπο κοντά σας, λειτουργήστε παράλληλα με κάποιον άλλο και έτσι θα βελτιωθεί η αυτοπεποίθηση δική σας και γενικότερα η δημιουργικότητά σας, η ζωντάνια, αν θέλετε. Διαφορετικά, αν κλειστείτε μέσα στον εαυτό σας, θα έχετε μια μονόχνοτη, να το ονομάσω έτσι, καθημερινή διαβίωση που μπορεί να σας οδηγήσει και σε άλλα μονοπάτια. Της μοναξιάς, που δεν είναι τα καλύτερα. Κάποιο άτομο θα παρουσιαστεί στη ζωή τους τώρα, που θα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτόν τον μήνα, τον μήνα των υδροχώων, γενικότερα το Φεβρουάριο, θα είναι πολύ σημαντικό γιατί. Γιατί θα θέλει να τους βοηθήσει να ξεπεράσουν ένα πρόβλημα, θα είναι ο μέντορας τους, αν θέλετε, ή θα είναι το άτομο το οποίο τους προσεγγίζει με σκοπό να ζήσουν διαβίου μαζί. Έχει εντυπωσιαστεί εσείς τα ψαράκια και εμείς έχουμε εντυπωσιαστεί. Λοιπόν, σας ευχόμαστε τα καλύτερα.
Ψαράκι κι εσείς. Εγώ ψάρι. Μπράβο. Νυχτή, μπράβο, είναι σωστά. Κύριε Γιώργο, να συγγνώμη, σας αδικώ κάποιες φορές μετά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ξέρετε τι συμβαίνει σε μένα. Λέει λοιπόν κάποιο άτομο θα έρθει να μας δώσει έτσι μια χαρά μεγαλύτερη. Και απ' την άλλη έχω ένα οροσκόπιο σκορπιό. Τι λέει, μια ανασύσταση. Αναμοχλεύω τα παλιά, έκανα στην επιφάνεια μερικά πράγματα και κάνω μια αναδημιουργία. Είναι ώρα λοιπόν αναθεωρήσεων. Υπομονή και καλή δύναμη. Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε εμείς και θα τα ξαναπούμε και για του Αγίου Βαλεντίνου, να δώσουμε μια άλλη διάσταση, μια πιο in love διάθεση για τα ζώδια και ασφαλώς εκ νέου για το δεύτερο 15ήμερο του μήνα. Οπότε θα χορτάσουμε το μήνα Φεβρουάριο. Ωραία. Και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.